Είσαστε εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Μπαλτά εντός παρενθέσεως, με ερωτηματικό τίτλος. Προφανώς είναι ένα βιβλίο αναστοχασμού της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του μέχρι τώρα. Πέστε μας τη γνώμη σας για αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι μια μεγάλη ελπίδα και ένα άθροισμα πολύ σπουδαίων ερεθισμάτων για να αισιοδοξούμε ότι η παρένθεση ανήκει πια στο παρελθόν. Ο στοχασμός και ο αναστοχασμός του Αριστίδη Μπαλτά, ξεκινώντας από την προϊστορία, όπως τη λέει εκείνος, πριν δηλαδή και από το 12, και από τη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 ως αξιωματική αντιπολίτευση, το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του 2015, στη συνέχεια την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2019 και τώρα, διαδρομή που πραγματικά με χειρουργικό τρόπο τέμνει τα πιο σοβαρά ζητήματα, όχι τόσο θεωρητικά όσο βιωματικά και πολιτικά και θεωρητικά τελικά, για αυτή την πρωτόγνωρη πορεία. Μακάρι το βιβλίο αυτό όχι απλά να διαβαστεί, αλλά όπως λέει και εκείνος, να αποτελέσει και εισήγηση στο επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα αστείο που κάνει ο ίδιος ο Αριστίδης, αλλά στην πραγματικότητα έχει βάση. Μαζί με το βιβλίο του Κώστα Δουζίνα, που και αυτό σχετικά πρόσφατα εκδόθηκε, και πολλά άλλα κείμενα που ήδη δημοσιεύονται, νομίζω ότι μπορούμε, και όχι μόνο τα ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα λιγότερο ενεργά και τα παλιά και τα νέα και αυτοί που θα έρθουν, οι καινούργοι, να εμπνευστούμε, αξιολογώντας όλα αυτά που ζήσαμε ή από οποιαδήποτε θέση ο καθένας, και να κερδίσουμε από αυτά, ώστε να διαμορφώσουμε στις νέες συνθήκες και μια αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση, κυρίως όμως να στοχεύσουμε στην επαναφορά της ελπίδας και της προοπτικής για μια κυβερνώσα αριστερά στο δεύτερο πλέον πεδίο, στη δεύτερη περίοδό της, που πλέον θα είναι χωρίς ερωτηματικά, χωρίς παρένθεση. Να ρωτήσω, σε σχέση με την κυβερνητική περίοδό του, πιστεύετε ότι παρά τους συμβασμούς που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε στην πορεία ενός ριζοσπαστικού κόμματος αριστεράς? Αυτό δείχνει η πραγματικότητα μέχρι τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλες δυνάμεις και αυτό, αν το έχει πετύχει, εγώ πιστεύω ότι το έχει πετύχει, αλλά χρειάζεται να επιβεβαιωθεί και τώρα και στο μέλλον, αυτό οφείλεται στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν άλλαξαν πάρα πολλά, έστω και αν ο ίδιος άλλαξε και εμείς αλλάξαμε, ο καθένας από εμάς χωριστά, εν τούτης αποτελούμε όλοι μαζί μια διαδρομή που ξεκινάει από πολύ μακριά. Αυτό δεν είναι τυχαίο και δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προσπεράσουμε τόσο εύκολα. Αυτή είναι η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Μια δύναμη που κάθε στιγμή μπροστά στις μεγάλες δυσκολίες και αντιφάσεις ψάχνει αν ο συμβιβασμός που υποχρεώνεται να κάνει κάθε φορά θα είναι προωθητικός, θα είναι παροδικός ή όχι. Αυτό το στοίχημα δεν έχει παιχτεί μέχρι τέλος ακόμα. Είναι ανοιχτό, αλλά η μέχρι τώρα πορεία έχει δείξει ότι υπήρχε πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτούς τους συμβιβασμούς, έτσι ώστε ούτε να δημιουργήσει συνθήκες αλλοτρίωσης, ούτε ενσωμάτωσης. Και από αυτή την άποψη, την τεράστια σοφία αυτής της πενταετίας και γιατί όχι οκταετίας από το 2012, οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε, να εμβαθύνουμε σε αυτήν, να καταλάβουμε τι μας συνέβη και τι συνέβη πιο βαθιά, όσο γίνεται πιο βαθιά, και να κερδίσουμε όλοι από αυτό και να κερδίσει και η ελληνική κοινωνία.